Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως μέσω Skype με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομικό, διεθνολόγο, οθωμανολόγο και τουρκολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ την πρόσκληση στη φιλοξενία. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την αποδοχή της και στο ξεκίνημα, κύριε Σταθακόπουλε, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ και με τη Χαμάς. Από τη μία βλέπουμε ότι εξελίσσεται πόλεμος, όχι όμως όπως το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται κατά βάση μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών. Επομένως, μπορούμε τώρα να μιλάμε για ένα νέο είδος πολέμου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Σωστά το εντοπίσατε. Το Ισραήλ δεν κήρυξε τον πόλεμο στους Παλαιστίνιους. Κήρυξε τον πόλεμο στη Χαμάς, δηλαδή σε μια τρομοκρατική τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία ως τέτοια χαρακτηρίζεται διεθνώς και τέτοια είναι, εξάλλου δεν εκπροσωπεί την πλειονότητα, την πλειοψηφία δηλαδή των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνοι επίσημα εκπροσωπούνται από τον Αμπού Αμπάς, από την κυβέρνηση τους διοίκηση, αν θέλετε, που βρίσκεται στη Ραμάλα. Και με αυτούς συνομιλεί ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, και στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων είχαν βρεθεί κάποιες φόρμουλες με λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Λέγονται συμφωνίες του Αβραάμ, θεωρούν κοινό πρόγονο των θρησκειών και της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ, μέσω του Κορανίου, τον Αβραάμ. Γι' αυτό λέγονται λοιπόν συμφωνίες του Αβραάμ, να γίνει μια ειρήνευση ούτως ώστε κοινά γεωπολιτικά και το συμφέρον βεβαίως της περιοχής, το ενεργειακό, να περάσει ένας άξονας που θα ξεκινούσε από τη Φουτζέιρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Χερσαία μέχρι το Ισραήλ και από εκεί μέσω Κύπρου και Ελλάδος να έφτανε στην Ευρώπη αυτός ο ενεργειακός δρόμος. Αυτό τώρα, όπως βλέπετε, αναστέλλεται πλήρως, επαόριστον για την ακρίβεια, και αν θα επέλθει ειρήνευσης ή όχι δεν εξαρτάται από την επίσημη εκπροσώπηση των Παλαιστινίων, αλλά δυστυχώς από τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις, τη μία τη Σιητική, τη Χεσμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται, είναι γνωστό αυτό, από το Ιράν, και την άλλη, και κυρίως από το Χουντά Παρτί, ένα κουρδικό κόμμα αδελφό της Χεσμπολάχ, το οποίο στηρίζει αυτή τη στιγμή τον πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία, και από την Χαμάς, η οποία είναι σουνιτική, στον αντίποδα λέει, των Σιητών της Χεσμπολάχ, η οποία στηρίζεται φανερώς από την Τουρκία και εδρεύει τα επίσημα γραφεία της Νέας Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι το θέμα τώρα, αυτή είναι η κατάσταση, και η Χεσμπολάχ και η Χαμάς έχουν εγκαταστήσει δυναστικά καθεστώτα, θα μπορούσαμε να πούμε, τα οποία έχουν επιβάλει σε απλούς πολίτες Παλαιστινίους που θέλουν ειρήνευση, ειδικά για τη Γάζα τώρα που βομβαρδίζεται, έχουν κάνει το εξής. Με το ζόρι έχουν επιβάλει στους ντόπιους πληθυσμούς, στον ντόπιο πληθυσμό της Γάζας, να μην εξέρχεται της Λωρίδας, γιατί αν εξέρχονται έξω από τη Λωρίδα θεωρούνται προδότες, ειρηνευτές, άρα λοιπόν τους λένε απειλήστε από εμάς ως προδότες. Αν βγουν εκτός Λωρίδας, ελέγχονται ως πιθανοί δρομογράδες από τους Ισραηλινούς, μην τυχόν και είναι καμουφλαρισμένοι της Χαμάς. Ως εκ τούτου, αυτή είναι μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, και αυτή τη στιγμή βομβαρδίζονται ανηλαιώς, διότι μέσα στις κατοικίες τους, στον αστικό ιστό, είναι τα κέντρα της τρομοκρατίας, δηλαδή τη Χεσμπολάχ, η οποία τους χρησιμοποιεί εκμεταλλευόμενη την περιοχή, τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα ακριβώς για να μην μπορούν να βάλλονται τα κέντρα, τα στρατηγικά της κέντρα, και πώς περνάει τα όπλα μέσα από εκεί και επικάσει βομβαρδισμούς. Τώρα, όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί, παρότι είναι μια ανοιχτή πληγή διαχρονικά, δεν θα είχε συμβεί αν δεν γινόταν η σφαγή που έγινε το προχθές, τις προάλλες, όταν πήγαν αυτοί με τα δεξίπτωτα πλαγιάς και έσφαξαν τα 260 παιδιά, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που ήταν σε ένα φεστιβάλ μουσικό ειρήνης. Αυτά τα παιδιά γιόρταζαν το Γιόμ Κιπούρ. Γιόμ Κιπούρ σημαίνει στα εβραϊκά η γιορτή της εξιλέωσης, και ζητούσαν με το μουσικό ειρηνευτικό φεστιβάλ συγγνώμη ουσιαστικά από τους Παλαιστινίους της Γάζας που άκουγαν από την άλλη μεριά για ό,τι ακραίο έχει κάνει το Ισραήλ κατά αμάχων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τα φιλιρηνικά από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι εβραϊκής καταγωγής, ήταν και τα πρώτα θύματα, γι' αυτό λέμε για τρομοκρατικό χτύπημα, και ποιος άνοιξε και γιατί άνοιξε αυτό το κύκλο αίματος, και γιατί δεν χτυπήθηκαν ένοπλοι στρατιώτες του Ισραήλ, αλλά να χτυπήθηκαν παιδιά ειρηνευτές. Ακριβώς για να δημιουργηθεί όλη αυτή η αναταραχή, για να πάνε πίσω οι συνομιλίες και οι συμφωνίες, για να ψάχνουμε τώρα να βρούμε ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος όλης αυτής της κατάστασης που οδηγεί σε αυτό το έσχος στην κυριολεξία, που σκοτώνονται άμαχοι και από τις δύο πλευρές χωρίς να φταίνε τίποτα, για συμφέροντα οικονομικά, γεωπολιτικά, που αυτοί οι οποίοι τα απεργάζονται κάθονται σε πλούσια θέρετρα και απολαμβάνουν από μακριά
τα επιχειρά τους, όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, τρώγοντας τα χρήματα τα οποία ανθρωπιστικά δίδονται για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα παρακρατούν αυτοί, κάνοντας διακοπές σε θέρετρα και ασκούντας αυτοί μάλλον εκ του ασφαλούς, στο απειρόβλεπτο τρομοκρατία, βάζοντας άλλους να σκοτώνονται. Μιλάμε για μια παράνοια. Είναι άκρως σημαντικά όλα όσα αναφέρεται, κύριε Σταθακόπουλε, και είναι αληθές αυτό ότι διαρκώς προκύπτουν νέα ερωτήματα όσον αφορά το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά βεβαίως και το πού θα οδηγηθεί η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Ελλάδα, η χώρα μας, πώς επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις? Θέλω να πω, επηρεάζονται ενδεχομένως και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, διότι βλέπουμε ότι ο Ερντογάν ανοίγει ένα μέτωπο με τις ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι η χώρα του υπάγεται, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα ανοίγει μέτωπο και με το Ισραήλ. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν πάντοτε, και αυτό το ξέρουμε γιατί η τουρκική κοινωνία είναι βαθιά αντιδυτική. Οι εκλογές έδειξαν ότι ένα 70% του τουρκικής κοινωνίας είναι βαθιά αντιδυτική και αντισημητική. Δηλαδή ένα 20% πάνω από αυτούς που ψήφισαν τον Ερντογάν. Είδαμε ότι πρώτος που έκανε δήλωση στήριξης της τρομοκρατικής Χαμάς ήταν ο Κιλιστάρογλου. Αυτό προσμήθηκε σε μόρφωση κάποιων που έλεγαν εδώ ότι να βγει ο Κιλιστάρογλου που είναι ευρωπαϊστής. Καθόλου ευρωπαϊστής. Το λέγαμε κάποιοι και φωνάζαμε για αυτό το πράγμα. Ο Ερντογάν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ωφελημιστικές, δηλαδή για να πάρει τα όπλα από τη Δύση, να πάρει οικονομική βοήθεια από τη Δύση, γιατί έχει πέρα πρόσφυγες και μετανάστες, έχει τους σεισμοπαθείς και όλα τα σχετικά, και γενικά να πάρει μια βοήθεια στην οικονομία του. Από την άλλη μεριά όμως τον πιέζει η τουρκική κοινωνία να στηρίξει τη Χαμάς. Για λόγους, γιατί είναι Σουνίτες, γιατί έχουν τα γραφεία τους στην Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχουν οικονομικά τεράστια συμφέροντα. Βρίσκεται λοιπόν και αυτός επί ξύρου ακμής, προσπαθεί να ισορροπήσει. Είναι δύσκολο, διότι πιέζεται να πάρει θέση ανοιχτή, όχι επανφωτερίζουσα, υπέρ της Χαμάς, που ξαναλέω δεν είναι απλά Παλαιστίνοι, είναι τρομοκράτες, οι οποίοι καταπιέζουν Παλαιστίνιους στη Γάζα αυτή τη στιγμή, τους χρησιμοποιούν εγκλωβισμένους ως ασπίδα. Επομένως, ο πρόεδρος Ερντογάν καταπάει για τακτική της Τουρκίας. Παίζει αυτό την επιτιδιότητα, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Αμερικανός καθηγητής του Temple University το 1985, την Τουρκία γενικώς, ο επιτίδιος ουδέτερος. Δεν ξέρουμε αν θα του βγει ή όχι. Η Ελλάδα όμως εν προκειμένου, πράγματι, όσο και να θελήσει καλόπιστα να δίνει σιγουροχάρτη στον Ερντογάν και να του πει συνεχίζουμε τις συνομιλίες Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας εδώ, θεωρώ ότι θα έρχεται ο Ερντογάν, αλλά επειδή οι εξελίξεις θα τρέχουν πιο γρήγορα από τα ραντεβού συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα αναγκαστούμε να χωρίσουμε πάλι τα τσανάκια μας, να το πω έτσι λαϊκά για να καταλαβαινόμαστε. Η Ελλάδα σαφώς είναι με το δυτικό στρατόπεδο, έχει πάρει θέση σαφή ως χώρα τουλάχιστον, ως κράτος υπέρ του Ισραήλ που δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση. Ανθρωπιστικά μπορούμε να αντιληφθούμε τον πόνο των Παλαιστινίων, ασυζητητή. Πλην όμως, δυστυχώς, το πλήγμα το οποίο θα επιφέρει ως αντίκρουση αντίπεινα το Ισραήλ θα είναι ολέθριο και θα την πληρώσουν πάλι οι αθώοι, δυστυχώς, διότι αν το Ισραήλ κάνει πίσω θα δείξει αδυναμία και όλοι αυτοί οι οποίοι το επιβουλεύονται γύρω-γύρω θα του την πέσουν, να το πω, χρησιμοποιώ λαϊκές εκφράσεις για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει απλά λαϊκά τι λέμε. Και επομένως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επίσης ο δυτικός κόσμος, άρα και η Ελλάδα, κινδυνεύουν να δεχτούν πέραν των προσφύγων ενδεχομένως τζιχαντιστές της Χαμάς και Χεζμπολάχ. Έχουν αυτό κάνει ήταν χτυπήματα. Το ερώτημά μου. Υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες προειδοποιούν για κάτι τέτοιο, κύριε Σταθακόπουλε. Έτσι είναι, γιατί έχουν γίνει χτυπήματα στο παρελθόν της Χεζμπολάχ, δηλαδή που είναι πολύ ισχυρή, μέχρι και την Αργεντινή. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούν αυτοί οι μονάχοι λύκοι, όπως τους λένε, να βρεθούν ως τάχα μου πρόσφυγες. Αχαρτογράφητοι είναι, ότι δηλώνουν είναι, δεν έχουν χαρτιά μαζί τους. Ό,τι δηλώσουν, ως τέτοιοι θα καταγραφούν και να χτυπήσουν στόχους όχι ελληνικούς, τουλάχιστον εις ελπίζουμε, αλλά Ισραηλίτικους ή Αμερικανικούς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Άρα αυτό μπορεί να έχει παράπλευρες απώλειες. Ο κίνδυνος επομένως είναι υπαρκτός, όπως λέτε. Ναι, χτυπήματα τύπου Μπατακλάν δεν πρέπει να μας ξαφνιάσουν και κυρίως τα αεροδρόμια είναι επικίνδυνοι χώροι. Γι' αυτό υπάρχει αύξηση των μέτρων ασφαλείας στην Ελλάδα και γι' αυτό πρέπει και εμείς οι Έλληνες να μην δυσφορούμε στους ελέγχους που θα γίνονται για το καλό μας σε αεροδρόμια ή σε άλλους χώρους που είναι επικίνδυνοι στόχοι. Ειδικά όσο βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το Ισραήλ, αν κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να εξαφανιστεί από την περιοχή, παρότι είναι ένας ιστορικός λαός που και αυτοί έχουν δικαιώματα, όπως και οι Παλαιστίνοι ομοίως, στην ίδια περιοχή, για κακή τύχη και των δύο, να διεκδικούν τον ίδιο γεωγραφικό ιστορικό χώρο, αν δεν μπορέσουν να συνυπάρξουν,
και το Ισραήλ θα θέλαν κάποιοι ενδεχομένως να εξαφανιστεί, όπως δηλώνει στο καταστατικό της Χάρτη και η Χεζμπολάχ και η Χαμάς. Δεν μιλάνε για συνύπαρξη απελευθέρωση Παλαιστίνης, μιλάνε για εξαφάνιση του Ισραήλ. Αν εξαφανιστεί λοιπόν μια χώρα, με τα στραβά της, φιλοδυτική από την περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα δεν θα υπάρξει μόνο απλά Ισλάμ, θα υπάρχει τζιχαντιστικό Ισλάμ, δεδομένου ότι η Χεζμπολάχ και η Χαμάς θέλουν να εγκαθιδρύσουν εκεί πέρα ένα κράτος τύπου ISIS, δηλαδή θεοκρατικό. Αντιλαμβάνεστε ότι κανέναν από το δυτικό κόσμο, και ειδικά την Κύπρο και εμάς, μας εξυπηρετεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το Ισραήλ είναι ένα δυτικό ανάχωμα στην περιοχή, με τα όποια κακά του, με την όποια σκληρότητα έχει επιδείξει, αλλά συμφεροντολογικά και φέραν του ανθρωπιστικού, δεν συμφέρει τη Δύση και εμάς κυρίως, γιατί θα είμαστε εμείς το επόμενο ανάχωμα προς την Ανατολή, να εξαφανιστεί το Ισραήλ από εκεί. Είναι άκρως σημαντικά όλα όσα μας αναφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Επίσης.